Τη Προσβεστική. Σα καλωσορίζουμε λοιπόν στην ενακτήρια εκδήλωση του τρίτου φεστιβάλ Χαλκιού Πελάγους. Ένα φεστιβάλ το οποίο αποτελεί πολιτισμικό πυλώνα τη περιοχή μα και τη περιφέρεια. Ένα σημαντικό θεσμό που επιστρέφει μετά από διακοπή ενός έτους λόγω τη πανδημία για να υποστηρίξει προσπάθειε που συντείνουν στην πρόοδο και την τοπική ενδυνάμωση σε συνεργασία με φορείς, επιχειρήσεις και τη συμμετοχή των πολιτών. Το Θρακικό Πέλαγος από τα βάθη της αρχαιότητας αποτέλεσε οδό επικοινωνίας εμπορικών συναλλαγών και συνεχίζει να αποτελεί πηγή πλούτου, έμπνευσης, συναλλαγών, ανταλλαγών και συνεργασιών. Αποτελεί συστατικό στοιχείο της ζωής των κατοίκων της Θράκης και καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ως αυτοδιοίκηση, όλα αυτά τα χρόνια, εργαζόμαστε για τη λειτουργική αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων που συνθέτουν την τοπική μας ταυτότητα, επιδιώκοντας παράλληλα ωφέλη για τους πολίτες και τον τόπο μας. Τρίτη χρονιά φέτος και το Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους εξελίσσεται ως θεσμός, στοχεύοντας στην ανάδειξη των παράκτιων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, μέσα από την ιστορικότητα των αρχαίων μνημείων και μέσα από την αναπτυξιακή προοπτική των έργων που όπως έχουν θεσμοθετηθεί. Ενδεικτικά, χωρίς να κουράσω ιδιαίτερα, θα κάνω μια αναφορά σε χαρακτηριστικά παραδείγματα στα οποία έχουμε στοχεύσει ως διοίκηση και θα ξεκινήσω λέγοντας. Πρώτον, η οδική σύνδεση Μαρόνιας Δικέλων. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας που αποσκοπεί στην ενοποίηση του παραλιακού μετόπου Ροδόπης και Εύρου, το οποίο ξεκίνησε και πρόκειται να ολοκληρωθεί σε μια περίοδο 30 μηνών, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Δεύτερον, η ολοκλήρωση της μελέτης για την κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Λίσο, στην επαρχιακή οδό Ημέρου Γλυφάδας, μια περιοχή πολύ σημαντική για την Μαρόνια και την ευρύτερη περιοχή μας και έρχεται πολύ πιο κοντά στην υλοποίησή του με τον Περιφερειάρχη μας, Χρήστο Μέτιο, να διερευνούμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης που εκτιμώ ότι την επόμενη περίοδο θα έχουν θετικές εξελίξεις στην ίδια κατεύθυνση. Τρίτο, η βελτίωση της παραλιακής οδού Ημέρου Μαρονίας. Είναι στη φάση της οριστικής μελέτης και μετά τη σχετική ορίμανση του φακέλου και την εξέβρεση της χρηματοδότησης, θα ολοκληρωθεί η οδική υποδομή για τη διασύνδεση όλου αυτού του παράκτιου μετόπου που θα συνδέσει τη Ξάνθη με τον Εύρο. Τέταρτο, 8.000 τετραγωνικά μέτρα εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης αναβαθμίζεται μέσα στο 2022 με ασφαλτοστρώσεις και στοχευμένες εργασίες, οι οποίες θα έρθουν να αγκαλιάσουν μια σειρά από παρεμβάσεις που έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα με επισκευές και συντηρήσεις στον αντίστοιχο δρόμο, τον παραλιακό δρόμο εννοώ. Πέρα όμως από τις οδικές διασυνδέσεις, επικεντρωνόμαστε και στην τοπική επιχειρηματική ανάπτυξη, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και αναφέρω μερικά παραδείγματα όπως. Πρώτον, μέσα από το πρόγραμμα LEADER υλοποιούνται 124 δημόσια έργα και κυρίως ιδιωτικές επενδύσεις συνολικού ύψους 13,4 εκατομμυρίων ευρώ, αναβαθμίζοντας τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες σε τομείς όπως ο τουρισμός, ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε τη χαρά αυτή την περίοδο να την ανακοινώσουμε και στους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν δραστηριοποιηθεί αυτή την περίοδο στην παραλιακή ζώνη. Δεύτερον, μέσα του επιχειρησιακού προγράμματος Αλία Θάλασσα θα χρηματοδοτηθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την ανάπτυξη των θαλάσσιων και λιμνιαίων αλιευτικών περιοχών και την καλύτερη διαχείριση των ιχθυοκαλλιεργιών. Θα επεκταθεί αργότερα και ο αντίστοιχος αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Καραγιώργης, με τον οποίο έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά όλο αυτό το διάστημα και θα τον ευχαριστήσω βέβαια ιδιαίτερα αργότερα, θα μας ανακοινώσει και θα μας αναφέρει συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τις λιμνιαίες περιοχές και πώς θα εξελιχθούν και θα αναδειχθούν στην περιοχή μας την επόμενη περίοδο. Τρίτον, επιδιώκουμε λύσεις στα προβλήματα που προκαλούν οι προσχώσεις στο λιμενικό καταφύγιο του Ημέρου, με μελέτη
Το εντάξαμε στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης περιφέρειας και μέσα από μια προγραμματική σύμβαση που έχουμε με το λιμενικό ταμείο Λάγους, το επόμενο διάστημα θα εξελιχθεί η αντίστοιχη μελέτη ώστε να αναδείξουμε τα αίτια τα οποία όλοι γνωρίζουμε πως το λιμάνι έχει αποτελέσει ένα μεγάλο πρόβλημα για τους αλλοίς και ευρύτερα για την περιοχή μας. 4. Ενεργούμε για τη θεσμοθέτηση περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργιών, τις λεγόμενες ΚΟΑΗ. 5. Μελετούμε τη διάσωση των ακτών από τη διάβρωση με νέες μεθόδους. Με ιδιαίτερα προβλήματα, θα έλεγα, κατά μήκος όλης της παράκτειας ζώνης, όπου σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος και για τις κατοικίες. Και εκεί οργανώνουμε νέες μεθόδους παρεμβάσεων, ώστε να αποκαταστήσουμε αυτήν την φθορά μέσω της διάβρωσης, για να διασώσουμε τις παραλίες μας και ό,τι είναι δομημένο πάνω από αυτές. 6. Προωθούμε την προστασία των αγροτικών εκτάσεων που περιβάλλουν τον ποταμό Λίσο από την υφαλμύρωση, λόγω της εισροής θαλάσσιων υδάτων, όπως αυτές έχουν εξελιχθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και αποτελούν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τους καλλιεργητές της περιοχής μας και τους αγρότες, οι οποίοι δεν μπορούν να ποτίσουν τα χωράφια τους, ιδιαίτερα σε αυτή την ευρύτερη περιοχή του Ημέρου και της Κυλαγανής, από όπου διέρχεται δηλαδή ο Λίσος ποταμός. Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα παραδείγματα τα οποία θα αποκαταστήσουν αδικίες του παρελθόντος και θα αποτελέσουν σημαντικοί παράγοντες αναβάθμισης για την περιοχή μας. Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο τρίμερο θα έχουμε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε διαχρονικά και την ποιότητα της περιοχής μας μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά, αυτή τη χρονιά της πανδημίας, μέτρων και περιορισμών για τη διαφύλαξη της υγείας μας, και είναι μια σπουδαία ευκαιρία μέσω του προγράμματος εκδηλώσεων που οργανώσαμε να τονώσουμε την αιτιοπεριφερειακή μας συνείδηση, στηρίζοντας πρωταρχικά με ενεργό τρόπο την επαναλειτουργία των τοπικών μας επιχειρήσεων και βέβαια εστίασης, προσπαθώντας να προβάλλουμε τις ομορφιές αυτού του τόπου με ψυχαγωγικό και παιδευτικό τρόπο, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες της διοργάνωσης. Το Φεστιβάλ Τραϊκού Πελάγους διενεργείται σε αγαστή συνεργασία με φορείς, μέλη της αυτοδιοίκησης, τοπικούς επαγγελματίες και φυσικά με την πολύ σημαντική και αφιδόλευτη στήριξη των εθελοντών μας, αλλά και του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτριου για την ολοκλήρωση και τελειοποίηση του εγχειρήματός μας. Χαιρετίζω θερμά όλους σας, κυρίως τους ομιλητές μας που είναι σήμερα εδώ, τον Αντιπεριφερειάρχη Ελευθερικής Πολιτικής, τον κύριο Καραγιώργη, τουρισμού τον κύριο Θανάση Τσόνη, την προϊσταμένη της εφορίας αρχιτεκτήτων Ροδόπης, την κυρία Χρύσα Καραδήμα, την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία για να ολοκληρώσουμε ένα εγχείρημα χρόνων και ένα αίτημα της περιοχής, το οποίο έχει ξεκινήσει και το έχω αναφέρει προθύστερα, και φυσικά με τον επικεφαλής της μελετικής ομάδας του έργου Μαρώνια Δίκελα, τον κύριο Αργύρη Πλέσια. Όλοι τους πολύτιμοι συνεργάτες σε μια προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό, και με την ευχή να είναι ένα τριήμερο με ξεγνιασιά, διασκέδαση για αυτές τις τελευταίες λίγες μέρες του καλοκαιριού, με την καλύτερη θέα, αυτή εδώ πίσω μας, τη θέα του Θραϊκού Πελάγους. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι ένα όμορφο τριήμερο. Να είστε καλά.